Είναι μαζί μας ο Γιάννης Παλιούρας, ο στρατηγικός μας αναλυτής. Πάμε να δούμε, Γιάννη, πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή τα μέτωπα. Διότι δεν μιλάμε πλέον για ένα μέτωπο. Α, φαίνεται να πολλαπλασιάζονται και υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία για γενικότερη ευρύτερη ανάφλεξη. Μιλάμε πια για δύο συν τρία μέτωπα. Ξεκινάμε από το βασικό μέτωπο, το οποίο θα προωθήσουμε πολλέ δυνάμει. Είναι η Γάζα. Εκεί πέρα οι πρώτοι υπολογισμοί μιλάνε για εμπλοκή 150 έως 200.000 ανδρών. Η πλειοψηφία του στρατού ξηράς, ειδικέ δυνάμεις όπως έχουμε πει, θα υπάρξει ναυτικός αποκλεισμός, εκεί θα ενεργοποιηθεί το Ισραηλινό ναυτικό, ενώ επίσης δρά ήδη και θα συνεχίσει να δράει η συμβατική αεροπορία του Ισραήλ, η μη στέλθ. Πάμε όμως και στο άλλο μέτωπο. Το αυτό άλλο μέτωπο είναι το δεύτερο δυνατότερο το είναι βόρειο τα μέτωπο. σύνορα, το μέτωπο, τα σύνορα με το Λίβανο. Εκεί πέρα υπολογίζεται γύρω σε 100.000 άντρε. Βαρύ ο οπλισμό σε πυροβολικό, ώστε να μπορούν να απαντήσουν σε τυχόν πυρά ρουκετών τη Χεσμολάχ. Θα υπάρχει Iron Dome και άλλα τρία αντιπυραυλικά συστήματα για διάφορα επίπεδα απειλή από ρουκέτε, τέσσερα συνολικά. Θα υπάρχουν μηχανοκίνητες εφεδρείε, οι οποίε θα χρησιμοποιηθούν για να αποκλείσουν τυχόν ρογμέ ή διεισδύσει αντρών τη Χεσμολάχ. F-35. Γιατί F-35, γιατί πολύ απλά η Χεσμολάχ έχει αεράμινα. Ναυτικό, όχι, υπάρχουν αντιπλοϊκοί πυραυλοί. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα σημεία. Ένα σημείο είναι το ξεχασμένο τα υψίπεδα επί... επί... του Γκολάν. Πάρα πολύ βαριά οχυρωμένο με σταθερέ οχυρώσει, πλήρη επάνδρωση πια, ενώ τοποθετούνται πίσω από τα οχυρά και το θωρακισμένε εφεδρείε, γιατί εκεί πέρα, πέρα από τη Χεσμολάχ, φοβούνται και φρουρού επανάσταση του Ιράν, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στη Συρία, που μπροστά στα σύνορα. Το άλλο σημείο, εφιαλτικό για του Ισραηλινού, είναι η Δυτική Όχθη. Εκεί πέρα μιλάμε για την περιοχή όπου ενεργοποιείται η Ισλαμική Τζιχάντ. Εκεί πέρα όμω υπάρχουν μέσα στη Δυτική Όχθη πάρα πολλοί Ισραηλινοί οικισμοί, αποκομμένοι από το υπόλοιπο κράτο του Ισραήλ γεωγραφικά και περικυκλωμένοι ουσιαστικά από περιοχέ με συμπαγή πληθυσμό παλαιστινιακό. Εκεί πέρα λοιπόν θα έχουμε αστυνομία, συνεωριοφυλακή, ειδικέ δυνάμει αυτών των δύο σωμάτων, καθώ και ελαφρέ μηχανοκίνητες δυνάμει για να πάνε στα σημεία που απειλούνται. Ενώ ήδη, όπω μαθαίνουμε, μοιράζεται ο πλεισμό στου κατοίκου αυτών των οικισμών για αυτοάμυνα. Και πάμε στο τελευταίο σημείο, το οποίο είναι τα σύνορα με την Αίγυπτο, με, την... με το Σινά. Εκεί πέρα είναι μακριά τα σύνορα, επίπεδα έδαφο, ελάχιστη δρόμοι. Έχουν διατεθεί πεζικό, συνοφύλακε, οχήματα παντό εδάφου για να γίνονται οι αλλά και πολλά ελικόπτερα που θα μεταφέρουν πεζικό ενέργεια σε φόδου, καθώς πολλές περιοχές είναι προσβάσιμες μόνο με ελικόπτερο. Οπότε, τυχόν, διείσδυση του ΆΙΣΙΣ, που ο οποίος είναι στο ΣΥΝΑ, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από αέρο. Άρα, θα μιλάμε λοιπόν για μια τεράστια κινητοποίηση ουσιαστικά σε όλο το μήκο και το πλάτο του Ισραήλ, επικεντρώνοντα σε πέντε μέτωπα. Άρα, σε αυτά τα μέτωπα, Γιάννη, είναι έτοιμο το Ισραήλ να εξαπολύσει επιχειρήσει, να πολεμήσει, σωστά. Ακριβώ. Συν μια κολοσιαία επιχείρηση εσωτερική ασφάλεια που ακόμα και τα μέτρα του Ισραήλ δεν έχει προηγούμενο. Άρα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.